απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως η βαθμή αυτή θα είναι χρυσάφη, ό,τι κερδίσει. Όμως, όπως είπε και ο προπονητής μας χθες, αναμένουμε από την ομάδα να παραμείνει στο ίδιο αγωνιστικό επίπεδο όπως ξεκίνησε το 2017, με καλές εμφανίσεις, να έχει ουσία και να πάρουμε το τρίποντο. Αγωνιστικά θα ξεκαθαρίσει σήμερα το κατά πόσον ο Αστίβ θα συμπεριληφθεί στην αποστολή. Το ευχάριστο είναι ότι ο ποδοσφαιριστής καθημερινά ανέβαζε ρυθμούς. Ήταν ένα χτύπημα, θυμίζω, στα πλευρά που ήταν καθαρά θέμα του να υποχωρήσει ο πόνος. Αυτή τη στιγμή είναι καλά και ευελπιστούμε ότι θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Και από εκεί και πέρα ο μόνος που θα είναι εκτός είναι ο Μπερτόλιο. Μάλιστα. Έχεις ενδείξεις για παρουσία κόσμου σε ένα γήπεδο που για πλήστους θα είναι γνώριμο? Εννοώ σαν γηπεδούχοι όταν αγωνιζόσασταν στα παλαιότερα. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, όχι. Ευελπιστούμε όμως ότι ο κόσμος θα είναι εκεί για να βοηθήσει την προσπάθεια της ομάδας. Μάλιστα. Τώρα στα μεταγραφικά. Εντείνεται η φημολογία γύρω από τον Παράρτ, κυρίως ότι πιθανόν να έρθει και σήμερα, αύριο, ξέρω εγώ. Γενικότερα το κεφάλαιο μεταγραφικά, αν υπάρχει καμιά εξέλιξη, πώς έχουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα τουλάχιστον? Θεωρώ ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα εξελίξεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι προσθήκες να εγγραφούν μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια που θέλουμε να ισχύσει. Από εκεί πέρα, Στέλιο, εντάξει, μπορεί να είναι κουραστικό, να είναι μονότονο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη δεν έχουμε επισημοποιήσει οποιαδήποτε συμφωνία και η επισημοποίηση γίνεται μέσα από την κάθε ποδοσφαιριστή και την ανακοίνωση. Γι' αυτό, αφού έγινε που έγινε τόση υπομονή μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες, ακόμα λίγες μέρες, και θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Άρα η σπουδαιότερη εβδομάδα του Γενάρη ουσιαστικά είναι η ερχόμενη βασικά για εσάς το μεταγραφικό. Όπως φαίνονται και όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ναι. Να είσαι καλά, Νεκτάρη. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή υπόλοιπη τη ημέρα. Καλή συνέχεια, Στέλιο.